που ο ιερεύς διαβάζει ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, αυτό ακριβώς ομολογείται.
πιστεύουμε στον Θεό τον Άγιο, τον Εναγής Αναπαυόμενο. Και λίγο μετά από αυτή την ευχή, όλοι μαζί, ο πλήρως και ο λαός, συμψάλλουμε τον Τρισάγιο Ήμιο. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αφάνιος, ζητώντας έλεος και χάρη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πραγματικά Άγιος είναι μόνο Ένας. Και αυτός είναι ο Θεός. Άγιοι ονομάζονται εκείνοι οι άνθρωποι του Θεού, όχι αυτοί που διακρίνονται για κάποιες ατομικές αρετές, αλλά εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε σύνδεσμο και σε σχέση με τον μόνο και όντως Άγιο που είναι ο Θεός. Αυτή η επισήμανση είναι πολύ σημαντική. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μέσα από αυτή την επισήμανση μας δίνεται η δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε ότι η αγιότητα δεν αποτελεί μία δυνατότητα που αφορά κάποιους και εξαιρεί κάποιους άλλους, αλλά είναι μία δυνατότητα που μας προσφέρει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους. Όλοι κληθήκαμε να είμαστε και να γίνουμε Άγιοι. Με ποιον τρόπο γινόμαστε Άγιοι? Προσέξτε σας παρακαλώ το παράδειγμα του Αγίου που εορτάζει σήμερα, του Αγίου Πέτρου. Ο Άγιος Πέτρος ονομάστηκε και ήταν Άγιος, όχι γιατί απλά και μόνο έκανε κάποια καλά πράγματα στους ανθρώπους, αλλά για να απλά έναν άλλον σπουδαιότερο λόγο. Καταρχάς, γιατί ευρισκόταν μέσα στην Αγία Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι εκείνη μέσα από την οποία προσφέρεται η δυνατότητα τους αγιότητος στους ανθρώπους. Καλούς ανθρώπους, ηθικούς ανθρώπους, εναέριους ανθρώπους, θα συναντήσουμε και σε άλλους χώρους και εκτός της Εκκλησίας. Και μάλιστα πολλές φορές, πολλοί από τους ανθρώπους τους εκτός της Εκκλησίας είναι ηθικότεροι και περισσότερο ενάρετοι από τους εντός. Όμως προσέξτε ότι την αγιότητα ως ιδιότητα και ως χάρισμα την συναντούμε μόνο εντός της Εκκλησίας. Γιατί πολύ όμορφα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι αυτή η Εκκλησία δηλαδή είναι το εργαστήριο της αγιότητας. Αυτή η δυνατότητα που μας προσφέρει ο ίδιος ο Θεός, ώστε ενεταγμένοι στο Πανάγιο σώμα Του, να έχουμε την ελπίδα ότι και εμείς μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Ο Άγιος Πέτρος ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας, καταρχάς λαϊκός, στη συνέχεια μοναχός και εν τέλει επίσκοπος της Αγίας Εκκλησίας και εξ αυτής άντληξε την αγιότητα του Θείου στην οποία έζησε και ο ίδιος. Γιατί όμως η Εκκλησία ονομάζεται Αγία? Γιατί αποτελεί το Άγιο Σώμα του Όνος Αγίου, του Χριστού, που είναι ο Υιός της Τριάδος. Δηλαδή, ο Θεός εκείνος, ο οποίος, όπως πολύ όμορφα λένε στο σύμβολο της πίστεως, για μας τους ανθρώπους και για τη δική μας τη σωτηρία, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος ο Θεός και μέσα από όλο το απολυτρωτικό έργο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή από την πορεία του ανάμεσα στους ανθρώπους, τον Σταυρό, το πάθος του, το θάνατο του, την Ανάστασή του στο κλίμα της οποίας βρισκόμαστε τούτες τις μέρες και την ανάληψή του στους ουρανούς, δόθηκε σε εμάς τους ανθρώπους η δυνατότητα της σωτηρίας. Τι σημαίνει σωτηρία? Να διαφυλαχθούν σώοι, ακέραιοι, να μην μας καταπιεί ο θάνατος. Να μην οδηγηθούμε σε μια ζωή που έχει ημερομηνία λήξης. Ευρισκόμενοι κατά το πρότυπο του Αγίου Πέτρου, αλλά και των άλλων Αγίων της πίστεως,
σε σχέση και σε κοινωνία και σε σύνδεσμο ζωντανό με τον Άγιο Θεό. Πώς γινόμαστε μέτοχοι σε αυτήν την αγιότητα του Θεού, μέσα από τη συμμετοχή μας στα Ιερά Μυστήρια. Μέρος της Εκκλησίας σημαίνει να μετέχεις στα μυστήρια, να είσαι βαπτισμένος στο όνομα του Κυριακού Θεού, να είσαι χρησμένος με τον ήλιο της πίστεως, να κοινωνάς το σώμα και το αίμα του Χριστού, να εργάζεσαι μέσα στην καθημερινότητά σου την τήρηση των εντολών του Θεού. Μέσα από όλα αυτά και από πολλά ακόμη που δεν μπορούν να αναλυθούν στα πλαίσια ενός σύντομου εσπερινού κηρύγματος, δίνεται η δυνατότητα όχι σε κάποιους, αλλά σε όλους να γίνουμε μέτοχοι σε αυτήν την αγιότητα του Θεού. Δηλαδή, να γίνουμε όλοι Άγιοι. Ο Άγιος δεν είναι ο αναμάνητος. Γιατί και πολλοί από τους Αγίους, οι περισσότεροι, όλοι, υπήρξαν αναπολύτερα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Αγίου? Η μετάνοια. Δηλαδή, η δυνατότητα της αλλαγής που σου προσφέρει ο Θεός και εσύ κάνεσαι πρόθυμα να την αποδεχθείς και να την κάνεις τρόπο ζωής. Πολλοί από τους Αγίους υπέπεσαν σε αμαρτίες, σε σφάλματα, χωρίστηκαν δηλαδή από την κοινωνία της αγάπης τους με τον Θεό πρόσκαιρα, όμως λόγω της μετανοίας επέστρεψαν σε αυτή την κοινωνία γιατί γνώριζαν ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορείς να ζήσεις. Αφού για την Εκκλησία η ζωή δεν εξαντλείται σε μία απλή βιολογική επιβίωση, αλλά ζωή σημαίνει σχέση, σημαίνει κοινωνία, σχέση με τον Θεό και κοινωνία με όλους τους ανθρώπους, στα πρόσωπα των οποίων ο καθένας από εμάς, ως μέλος της Εκκλησίας, καλείται να βλέπει τον ίδιο τον Θεό. Εξού και πολλές φορές θα έχετε ακούσει, ίσως και έχετε χρησιμοποιήσει, την προσφώνηση «Άγιος», απευθυνόμενη σε κάποιον από τους ευσεβείς χριστιανούς. Ο Απόστολος Παύλος είναι εκείνος που πρώτος χρησιμοποιεί αυτή την προσφώνηση, την προσφώνηση. Αδελφοί Άγιοι, έτσι ονομάζαν τους χριστιανούς. Είναι μια εξαιρετική δυνατότητα από τον ίδιο τον Θεό, ώστε να συνειδητοποιήσουμε σε ποια ζωή μας εντάξει. Στη ζωή της αγιότητος, στη ζωή δηλαδή της μετοχής, στη ζωή τη δική του, τη ζωή του Θεού. Κάτι που γίνεται πραγματικότητα μέσα από την μετοχή όλων μας στη ζωή της Αγίας Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος πάντοτε προτρέπει και παρακαλεί και ζητά από τους χριστιανούς να μην χωρίζονται από την Εκκλησία. Η ζωή σου, η Εκκλησία. Η ελπίδα σου, η Εκκλησία. Εκείνο που προσδοκάς, εκείνο που περιμένεις, εκείνο που θέλεις, από την Εκκλησία θα έρθει. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι ένας άλλος από τους πολλούς επίγειους θεσμούς που υπάρχουν, αλλά είναι αυτή η ευλογημένη κοινότητα των Αγίων του Θεού, η κοινωνία των Αγίων, χάρη στην οποία μπορούμε και εμείς όλοι να ελπίζουμε και να προσδοκούμε ότι θα νικήσουμε τον θάνατο. Ευχηθείτε, σεβασμιώντα την Άγια Αρχιερείς. Ο Άγιος Πέτρος, τον οποίο συναντήκαμε σήμερα όλοι μας να θυμίσουμε, ανταποκριθέντε στην φιλότιμη πρόσκληση του σεβασμιωτάτου του Μεγάλου μας Κυρίου Νεκταρίου, να είναι εκείνος που θα πρεσβεύει πάντοτε για όλους μας ενώπιον του Αγίου Θεού, ώστε να παραμένουμε πιστοί στην πλήση της αγιότητος, πιστοί στο δικό του θέλημα, πιστοί στην ζωή στην οποία ο ίδιος μας εκάλεσε για να γίνουμε μέτοχοι, απολαμβάνοντας τον πλούτο των ευεργεσιών του. Αμήν. Πάμε. Για νύχτε. Άγιμε! Προσκέρι! Άγιμε! 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 Άγιμε!
Ωραίος,
Εκκλησία στην Κρόση Συμβούλιο για την διοργάνωση της γιορτής αυτής, τις αρχές του τόπου μας, του στρατό μας, την Φιλαρμονική, όλους όσους συμμετείχαν στην τελετή μας και στην Βρετανία. Αλλά τέλος ως εμπροημή όμως να ευχαριστήσω τον Θεοκλέστατο Επίσκοπο Κορεών, κύριο Φιλόθεο, αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, παρά το φόρτο της εργασίας ήρθε σήμερα να αναπληρεί την γιορτή μας. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο, ο δικό μας άνθρωπο, πάντα μας θυμάται και έρχεται στα παρηγήκια μας και άφησε τελευταίο τον Άγιο Κεφαλινίας, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω για ένα λόγο παραπάνω. Ήταν από αυτούς που ήρθαν πάρα πολύ στην έβρεση και ανακομιδή των Ιερών Ψάνων του Αγίου Πέτρου. Μάλιστα, πριν από λίγο μου έλεγε ένα συγκινητικό περιστατικό, να θυμηθούμε λίγο το ίδιο στον Μητροπολίτη Ιάκωβο, που έκανε μεγάλο αγώνα να ανακαλύψει που βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου Πέτρου και να μπουν εδώ από την εξορία τόσων αιώνων. Μου έλεγε λοιπόν όταν έφυγα για την Ιταλία, τον είδα να μαζεύει από όλα τα λουλούδια του κήπου της Μητροπόλεως και τον ρώτησε πού τα πάτε, θα πάω στην Ιταλία, στον Άγιο. Μα μπορούμε να βρούμε εκεί λουλούδια. Όχι, θέλω να το πάω από το σπίτι του, απάντησε. Και δόξα τω Θεώ, με τις ενέργειές του, ο Άγιος μας ήρθε στον τόπο του. Εύχομαι σε όλους ο Άγιος Πέτρος να πρεσβεύει και εμάς για τον τόπο μας και να χαρίσει την ειρήνη σε όλη την οικουμένη. Χριστός ανέστη και νεκρόν, θανάτων, θανάτων πατήσας, έτσι εις μη μας η ζωή χαρισάμενο. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Κύριε Περιφερειάρχα, χρόνια πολλά σήμερα στον Άγιο Πέτρο. Χρόνια πολλά στους Αργίους εδώ, στους Αργολιδείς και σε όλους τους Πελοποννησίους. Μεγάλη γιορτή σήμερα του Αγίου Πέτρου. Καλό είναι όλοι οι συμπολίτες μας να μάθουν την ιστορία του και την προσφορά του στο Άργος. Δεν τιμάται τυχαία εδώ. Και βεβαίως όσοι έχουμε υποχρέωση και καθήκον, είμαστε εδώ μαζί με τους Αργίους, τα στελέχη της Περιφέρειας, για να συνεορτάσουμε και για να συνευχηθούμε. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν στο Άργος. Ο Πέτρος, η Πετρούλα γιορτάζουν στις 3 Μαΐου. Θέλω να πω, εκτός από τα χρόνια πολλά, αυτό το οποίο με συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν αυτός ο κόσμος, ο πολλής που μετά την πανδημία βγήκε έξω πραγματικά και να τιμήσει τον Άγιο σε πρώτη φάση, αλλά παράλληλα αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα την οποία ζήσαμε σήμερα είχαμε να τη δούμε 2 χρόνια. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους να είναι γεροί και δυνατοί. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να τελειώσει αυτό το πράγμα, ο πόλεμος που γίνεται λίγο πιο πάνω από εμάς στην Ουκρανία, με όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε, που δεν είναι καθόλου ευχάριστα και ωραία σε μια κοινωνία ανθρώπων. Και υποτίθεται ότι είμαστε προηγμένες κοινωνίες. Ας τελειώσει κάποτε αυτό το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων και ας μην ξαναγίνει ποτέ τίποτα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, να είναι καλά, να είναι γεροί και δυνατοί και του χρόνου να είμαστε πάλι γεροί να εορτάσουμε τη μνήμη του Αγίου μας. Χρόνια πολλά, μια ξεχωριστή ημέρα για το Άργος, γιορτάζει ο Πολύχος της πόλης. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους Αργίους και τις Αργίες, χρόνια πολλά σε όλη την Αργολίδα. Ο Άγιος Πέτρος να μας φυλάει και να μας προστατεύει όλους μας. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη πραγματικά στις ψυχές μας. Ο Άγιος να σκεπάσει τις καρδιές μας, να σκεπάσει τα σπίτια μας, να σκεπάσει τις αγωνίες μας και να μας δώσει ειρήνη. Ειρήνη και υγεία. Χρόνια πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που πάντα βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή για να δώσετε την εικόνα από σπίτι σε σπίτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά.